Κύριε Καλεντερίδη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χατζηγιοργανάου, καλημέρα στις ακροάτρες και τις ακροατές σας. Ο πρόεδρος Ερντογάν συναντήθηκε χθες και με τον πρόεδρο Μπάιντεν και με τον πρόεδρο Μακρόν. Μάλιστα, του έγιναν φιλικές συστάσεις, θα έλεγα, υπήρξε νουθεσία να κυλήσουν ήρεμα τα πράγματα στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου και στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Μόλις τέλειωσε από τις δύο συναντήσεις, μας υπενθύμησε ότι έχουμε ραντεβού. Θα έρθει, λέει, κάποιο βράδυ. Θέλω να σας ρωτήσω, τι γίνεται? Είναι τόσο ισχυρός ο Ερντογάν? Γράφει στα παλαιότερα των υποδημάτων του και την Αμερική και την Ευρώπη? Όχι, απλώς όταν μιλάει με τους ξένους χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα και όταν απευθύνεται σε δημοσιογράφους της Τουρκίας για να μεταφέρουν τα μηνύματα στην Τουρκία και στην Ελλάδα, χρησιμοποιεί τη γλώσσα που είπατε πριν από λίγο. Ότι θα έρθει βράδυ, δεν ξέρω πώς θα έρθει όμως. Με την όπισθεν. Δεν ήθελα να το πω εγώ. Γιατί, ναι. Δεν πειράζει, το λέω εγώ. Ναι, ναι. Αυτό συμβαίνει. Αλλά ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Το είδα σήμερα βλέποντας εδώ για να ενημερωθώ, να είμαστε ακριβείς σε αυτά που θα πούμε. Διάβασα 2-3 ώρες στον τουρκικό τύπο και κυρίως τα τουρκικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και λένε αρκετοί Τούρκοι, είναι εικόνα χώρας αυτή. Δηλαδή βγαίνει ο Υπουργός Εσωτερικών, επίσημα δηλώνει δεν δεχόμαστε την συγγνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Έχουμε δήλωση από το State Department για αυτή τη δήλωση. Και την άλλη μέρα, 24 ώρες μετά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχεται την συγγνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Δηλαδή υπάρχει κάτι στην Τουρκία το οποίο πρέπει να το δούμε, κύριε Χατζηνικολάου, και έχει να κάνει κυρίως με αυτό, με την βομβιστική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη. Θεωρώ ότι κάποιοι δίνουν μηνύματα μέσα από το τουρκικό κράτος στον ίδιο τον Ερντογάν με αυτή τη βομβιστική επίθεση. Γιατί το 2015, 7 Ιουνίου το 2015, είχαμε εκλογές στην Τουρκία. Το AKP πήρε 40% και οι Κούρδοι πήραν 13,1% και 80 βουλευτές στέρεζαν την αυτοδυναμία. Και ενώ γινόταν συζήτηση για συγκυβέρνηση το ΑΚΕΠΕ με το ΧΑΝΤΕΠΕ, δεν μπορούσε να πάει με άλλον, δεν έβγαιναν τα κουκιά, τότε είχαμε δύο βομβιστικές επιθέσεις. Η μία στον Διαρμπακύρ με 50 τόσους νεκρούς και η άλλη βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα με 103 νεκρούς. Και εκτός από αυτό, ενώ επειδή ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία προσέγγισης πολιτικής επίλυσης του Κουρδικού, είχαμε δολοφονία δύο αστυνομικών σε έναν κουρδικό νομό στο Μαρντίν. Το έριξαν στους Κούρδους ότι τους δολοφόνησαν και ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον των Κούρδων και οι βομβιστικές επιθέσεις. Και μετά από αυτό προκήρυξε εκλογές προώρες του Ερντογάν στις 11 Νοεμβρίου, αν δεν κάνω λάθος, όπου πήρε 50%. Δηλαδή χρησιμοποίησε τα αντανακλαστικά ή μάλλον ερέθησε τα αντανακλαστικά του τουρκικού εκλογικού σώματος και οδηγηθήκαμε εκεί που οδηγηθήκαμε. Τώρα τι είχαμε αυτές τις μέρες? Είχαμε συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης του Μποζκίρ με Κούρδους βουλευτές για τη συνταγματική μεταρρύθμιση στην Τουρκία και χορήγησε το τουρκικό κράτος ιδιωτικό αεροσκάφος στον Σελαχατίν Ντεμιρτάς, πρώην συμπρόεδρος του κόμματος του Κουρδικού, να φύγει από τις φυλακές της Αδριανούπολης. Τον πήγαν στον Διαρμπακύρ, από εκεί του δώσαν ελικόπτερο, πήγε στο χωριό του επειδή είχε πάθει ένα επεισόδιο ο πατέρας του, είχε αρρωστήσει. Αυτά ήταν σημάδια προσέγγισης του Ερντογάν με τους Κούρδους. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, έχουμε τη βόμβα την οποία περίπτουν την ευθύνη στους Κούρδους, στην Αμερική και στην Ελλάδα. Δηλαδή είχαν κάνει το σενάριο από πριν, από ποιους θα πετύχουν πολιτικά κέρδη με αυτήν την επίθεση, δηλαδή να κάνουν μια εισβολή στη Συρία, είπαν ότι είναι από το Κομπάνι, δεν δέχτηκαν τη συγγνώμη των Αμερικανών θεωρώντας τους συνυπεύθυνους και είπαν ότι αυτή που έριξε τη βόμβα θα ερχόταν στην Ελλάδα, μάλιστα λένε ότι θα τη σκότωναν επιτόπου εδώ οι Κούρδοι για να στήσουν τα ίχνη. Μιλάμε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Και τι αποδεικνύεται? Ότι αυτή που συνελήφθη μία μέρα πριν είχε μιλήσει δύο φορές στο τηλέφωνο, ναι, με τον πρόεδρο του
κόμματος Επαρχιακής Επιτροπής του κόμματος Γκρίζων Λίγος, τον Κιτσλού Κονάκ του Σιρνάκ, σε μια επαρχία του τουρκοκρατούμενου Κουρδιστάν. Που Γκρίζι Λίκη είναι η υπηρεσία πληροφοράς της Τουρκίας, ο Ντεβλέτ Μπαχτσελή είναι στέλεχος της υπηρεσίας πληροφοράς της Τουρκίας. Και ταυτόχρονα είναι και πρόεδρος κόμματος. Είναι μια παρακρατική, παραστρατητική οργάνωση αυτό το κόμμα, το οποίο κινητοποιήθηκε από το βαθύ κράτος για να δώσει ένα μήνυμα στο Ερντογάν ότι δεν θα σου επιτρέψουμε να προσεγγίσεις τους Κούρδους. Με αυτή τη χώρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε, να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Αυτή η προβοκάτσια που έκαναν εκεί δείχνει τι είναι ικανοί να κάνουν και μετά ο Ερντογάν ας έρθει όπως θέλει, είτε με την όπισθεν είτε με την έμπροσθεν. Να τώρα, είμαστε έτοιμοι για όλα, πιστεύω. Θέλω και ένα σχόλιο σας, κύριε Καλεντερίδη, για αυτό που έγινε χθες το βράδυ. Πόσο κοντά φτάσαμε στην έναρξη ενός μιας γενικευμένης πολεμικής σύραξης, δεν θέλω να πω παγκοσμίου πολέμου, πολλοί το λένε από χθες το βράδυ, ότι θα μπορούσε ένα τέτοιο γεγονός να οδηγήσει ακόμη και σε παγκόσμιο πόλεμο. Μια γενικευμένη σύραξη. Πόσο επειδή κοντά φτάσαμε. Επειδή είναι θέμα αρχής για το ΝΑΤΟ, όταν δεχθεί επίθεση χώρα του ΝΑΤΟ, τότε έχουμε ενεργοποίηση το άρθρο 4, το άρθρο 5 και όντως έγιναν όλες αυτές οι ενέργειες, έκτακτες συσκέψεις, γιατί μέχρι να ξεκαθαριστεί το ζήτημα. Όμως πρώτα το μήνυμα της αποσυμπίεσης το έδωσε ο ίδιος ο Biden, ο οποίος είπε «Δεν νομίζω». Και στη συνέχεια το Associated Press είπε ότι πρόκειται για ουκρανικό πύραυλο S-300, ο οποίος εξετράπηκε της πορείας του πιθανότητα λόγω αστοχίας υλικού και έπεσε μέσα στην Πολωνία. Πάντως εκεί, πέραν του τι κάνουν τα θεσμικά όργανα του ΝΑΤΟ, σωστά το έκαναν, είδαμε και ποιοι θέλουν πόλεμο μάλλον. Δηλαδή οι Ουκρανοί και οι Πολωνοί θέλουν να επεκταθεί ο πόλεμος, διότι όπως αντιλαμβάνεστε η Ουκρανία έχει να κερδίσει. Θέλει τη μισή Ουκρανία, η Πολωνία θέλει να έχει να κερδίσει. Θέλει τη μισή Πολωνία γιατί είναι πολωνικά εδάφη που προσαρτήθηκαν σε αυτή τη χώρα. Και από την άλλη πλευρά ο Ζελένσκι, σωστά επιχειρησιακά εννοώ κατά την άποψή μου, θέλει να ανοίξουν και άλλα μέτωπα γιατί αν η Ρωσία αναγκαστεί να στείλει δυνάμεις και σε άλλα μέτωπα θα αποδυναμώσει τα δικά της και έτσι θα απελευθερώσει τη χώρα του. Αλλά είδαμε ότι αυτή η υπόθεση τελικώς αποσυμπιέζεται, δεν έχουμε ένταση και θεωρώ ότι το θέμα θα θεωρηθεί λήξαν τις επόμενες ώρες, αν όχι ώρες, μέρες. Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη. Γεια σας, καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.